δυσκολίες. Τα δικά μου τα μούτρα είναι καλύτερα από τα δικά σας, να το ξέρεις. Ας είναι και θλιμμένα. Τα δικά σου τα μούτρα είναι καλύτερα από τα δικά σας. Ας είναι και θλιμμένα. Ας είναι και θλιμμένα. Ναι. Δεν είναι μούτρα αυτά. Το μένιο, το μένιο. Βάζεις ένα goal offside. Ακυρώνει ένα άλλο που δεν ήταν offside. Χάνεις το μπάσκετ. Διώξεις προπονητή, το φέρεις πίσω, γύρνα πίσω γλυκιά. Δεν το διώξα. Καλά, θα τα πούμε. Κάνεις θα το διώξουν όμως. Τι έκανα ένα σταμά επιτροπή με ζυγό αριθμό, τι μου έλεγε στο τηλέφωνο, δεν κατάλαβα τι ήταν. Λίγο να μας εξηγήσει κάποιος. Ναι. Γιώργο, και ο Μένια, εσύ και ο Τζόρντα μας κάνει. Γιατί λέει, έγινε μια ψηφοφορία για τον Τούντορ και ήρθε 2-2 η πρώτη. Η επιτροπή δεν έχει μονό αριθμό. Τότε πώς θα με γίνει από απόφαση, ρε φίλε. Μετράει του Προέδρου διπλά. Πήραν το με το Σαββίδι με το Skype. Άρα δεν ήταν το Σαββίδι. Αυτά είναι. Και εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω. Τα γράψανε, ρε. Ποιος τα γράψε. Τι να το πω, ξέρω το λέγαμε. Ποιοι είναι αυτοί που τα γράψανε. Ο Τζακ και ο Φρανκ ψήφισαν να μείνει. Ο Λούμπος. Και ο. Πώς ήταν, ρε. Ο Πόπουλος. Ποιος τα είπε αυτά. Και ο Νίκος είπαν να φύγει. Ποιος τα έγραψε. Και μετά γίνεται δεύτερη ψηφοφορία που έρχεται 3-1. Ποιος τα έγραψε αυτά. Άντε πάλι. Τελικά Μάρι. Ο δημοσιογράφος το αποτέλεσμα 3-1 να φύγει ο Τούντορ. Τι. Ναι. Να φύγει ο Τούντορ τελικά. Ο Τούντορ λένε ότι έρχεται απόψε για να δηλώσει ο ίδιος παρέτηση. Αυτό είναι γεγονός ότι θα φύγει. Έτσι λένε. Αλλά ακόμα δεν βγήκε. Να μην γράψει βιογραφικό του απόλυση. Είναι γεγονός ότι θα φύγει γιατί μας έχει σκάσει τα τελευταία ειδικά. Είναι 5 μήνες όταν μπορεί να βρει κορμό για να κάνει ομάδα ακόμα. Το στηρίξαμε. Είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτό με τον ΠΑΟΚ. Να φτύει πάντα ο προπονητής. Ο Τούντορ δεν πρέπει, ο Τούντορ δεν πρέπει να φύγει. Είναι ωραίο αυτό. Ποιος θέλει. Ο Τούντορ δεν πρέπει να φύγει. Θα αλλάξει δηλαδή. Δεν πρέπει να φύγει. Γιατί να έρθει για να φύγει, ναι, για να φύγει ποιος ξανά μάνα την αρχή πάλι. Δεν πρέπει να φύγει για να κάνει τα κέφια από τον νου που θέλουν να πανηγυρίσουν τα αποτυχία του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Τι λες, λάθος κάνεις. Αυτό που σου λέω εγώ. Και είσαι πολύ άδικος. Κάνεις σήμερα. Σήμερα όποιος βαράει το Τούντορ δεν είναι καθόλου μάλλον. Κάνεις λάθος και την προηγούμενη εβδομάδα του βάρεσα εγώ. Άσε τώρα σε λάθος. Όπως τελευταία ακούω πολύ με τον Τζιόλι. Άσε τώρα. Ότι κάνουν πλάκα. Τι να το κάνω τώρα, όχι, μια χαρά είναι. Καταρχήν δικαιώνεται ο Ασλαμάς, Κωστή, δικαιώνεται με τον Μπερμπάτοφ. Εσύ έχεις πάρει 40 απουσίες, δεν πρέπει, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς για τον Μπερμπάτοφ. Με τον Μπερμπάτοφ εγώ έγινα κακός όταν το πανηγύρι. Εμένα μου αρέσει να γίνομαι εισαγωγικά κακός και να στο πανηγύρι. Είστε παράσχετοι ποδοσφαιρικά, γι' αυτό δεν ξέρετε τι γίνεται στο πανηγύρι. Αλλά εγώ να ρωτήσω τώρα, Κωστή, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όπου δεν κρατιούνται σήμερα. Μήπως καλά την εκπομπή. Είναι... Έχεις καταδείξει αντιγυγινός. Να φύγω άμα είναι. Να φύγω εγώ. Ας και κανέναν άλλο να μην είσαι. Να φύγω, έχουμε χορηγούς εδώ πέρα. Κάτσε. Πες τι να κάνουμε. Πες το χορηγό. Αντιγυγινός. Όχι. Αν αλλάξει δηλαδή τον Τούντορ τώρα. Ναι. Για μένα κακός τον αλλάξει. Ναι. Τι θα μάθει ο Πέλκας, τι θα γίνει. Μέση. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Ξεχωρίζει ο Ροντρίγκες. Ξεχωρίζει ο Ροντρίγκες. Την μπάλα και δεν ξέρει τι να την κάνει. Επειδή είναι γρήγορος. Μια ομάδα τώρα το λες εσύ, άτεχνη και αργή. 24. Δηλαδή έφτασε στον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει ο Ροντρίγκες. Ποια περιοχή. Ο Άρης έπαιξε σήμερα. Αγωνιστικά. Θα πούμε και για τον Άκη. Έπαιξε σήμερα. Να αλλάξει το Τούντορ τι να το κάνει. Λοιπόν, πάμε χωρίς δεν μας ενδιαφέρει από την κατάσταση. Ούτε ξέρω τι είναι αυτός. Αγροφύλακας του ΠΑΟΚ. Εσύ τι είσαι ρε. Εσύ τι είσαι. Βέβαια με ενοχλεί. Είσαι ο Στραχανάς. Τώρα κάνουμε εκπομπή εμείς. Να την παίξουμε όλοι μαζί να βγούμε. Ο ένας μιλάει με τον άλλο, ο άλλος φεύγει, ο άλλος τι είναι αυτά. Πάνω στην ΑΕΣ, σήμερα είσαι πολύ παρακολουθή. Κάνε τον αγροφύλακα του. Τώρα δεν παρακολουθεί στον πάνω, βρε, και πώς έχεις άποψη. Από αυτά που λέω φαίνεται ότι δεν παρακολουθεί. 100%. Πες μας εσύ αν αλλάξει τον προπονητή τώρα. Τον πάω, τον βλέπεις όχι. Πώς έχεις άποψη για τον προπονητή του και για τους παίκτες. Καλή η μεταγραφή του Τσάβες. Είναι καλός παίκτης του Τσάβες. Ναι, ναι. Καλός παίκτης του Τσάβες. Αλλά τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Πιστεύω εγώ προσωπικά ο ΠΑΟΚ θέλει σερβιτόρ. Δηλαδή έπρεπε να φέρει τον Περέιρα πίσω. Είναι τόσο λίγο χαμηλού επίπεδου το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον. Αν βάλεις μπροστά Αθανασιάδη, Μπερμπάτοφ, αυτόν τον Μπερμπάτοφ, αυτόν τον Μαυράκο από εδώ, Μάκα από εκεί και Ροντρίγκες, ο ΠΑΟΚ μπορεί να την περάσει την ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα πιθανόν θέλει λεφτά ο Ροντρίγκης. Δεν κουρέθηκε. Πώς το λέγανε τον Περσινό, ο Περέιρα. Ναι. Θέλει λεφτά πιθανόν. Είδες πάλι είναι άσχετος με το θέμα. Θέλει λεφτά, είναι δικός του παίκτης ρε φίλε. Να πάει να το φέρει. Yeah. Δηλαδή έφτασε ο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα δεκάρα. Ναι. Πού θα πάει αυτός ο ΠΑΟΚ τώρα, ναι. Αντικειμενικά. Ναι. Με τον Τζιόλι δεν παίζει μου τα χάφ. Αυτή είναι η β' εθνικής παίκτης. Τζίμερο, παικτούρα μεγάλη. Μπράβο στο Τζίμερο. Από τους καλύτερους παίκτες του πάνω. Του πήρε πριν το κέντρο. Ο Τζίμερο τώρα πήρε και. Του πήρε πριν το κέντρο. Ρώτησε να κάνω στο Μένιο. Παιδιά πρέπει να πάμε σε μορικούς. Και ο Βελίδης, φοβάμαι ότι είναι καλή. Μεγαλύτερη αποτυχία μεταγραφική φέτος του ΠΑΟΚ είναι ο Βελίδης. Θα το φάει. Φορτώστε τον,
άτεχνοι, οι άπαλοι εκεί στην ομάδα. Με τον Τζόρνταν. Πήρατε ένα ζουμπά, ένα 82, διώξατε τερματοφυλακάρα Champions League και με φέρατε από το Διαγόρα, Ρόδου και από τα Γιάννα και από τον Άρη της Β' Εθνικής στο Βελίδι. Είμαι μαζί σου. Έφαγε την διακοπή και στα τρία. Είμαι μαζί σου. Είστε δε μεσάνυχτα από πολλά σφαίρα. Έχει δίκιο Τζόρνταν. Τα έλεγα πριν το πάρετε. Είστε απαράδεκτοι. Φάγατε και τον πιτσιρίκο, τον Μελίσσα εκεί πέρα. Ανεβάζει πίσω. Πανάσχετη και τους τρεις τους, χάψατε. Με πήρατε μεταγραφή την Πέμπτη με μια προπόνηση την Παρασκευή. Με το βάλατε την Κυριακή σε Τέμπτη. Βρεούστε από την ομάδα που έχετε σχέση με μπάλα εσείς βρε τώρα από εκεί πέρα. Εσύ ήταν καλός. Ποιος. Ο Βελίδης. Απαράδεκτος. Κάνει 3-4 βήματα για έξοδο και σταματάει. Ούτε πίσω γυρνάει ούτε έξοδο κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρετε από μπάλα. Μην την ψάχνετε να πούμε. Ακούστε εδώ ένα που ξέρει. Έχετε. Χαχαχα γελάστε. Πριν το κάνετε σας το είπα εγώ. Αυτός λοιπόν δυστυχώς ο Όλσεν πήγε δανεικό στην Κοπεχάγη, θα γίνει περίπτωση Ρανιέρη, θα τρίβουμε τα μάτια μας και θα λέμε σε εμάς πώς γίνεται και δεν παίζουν μπάλα. Σε αυτό που λέει συμφωνώ, μην γίνεται περίπτωση, τι σας γίνεται. Περίπτωση Λούκας μην γίνεται. Δεν θέλει μετά να γυρίσει. Πάει ο Λούκας, ο δεν πατάει περιοχή, ο ξέρω εγώ, ο Χοντροκόλλης και ο Λεστρίβη και κοντεύει να περάσει το μέση στα γκολ επάνω. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται εκεί στον ΠΑΟΚ. Σας το λέω να το ξέρετε. Όποιος έκανε τη μεταγραφή Βελίδη να παραιτηθεί να φύγει. Δεν ξέρετε τι του γίνεται. Μπορεί να έχει και δίκιο. 100%. Δεν λέμε ότι έφερε το ΠΑΟΚ. Θα το φάει το δρομολόγιο όμως η χαρά. Θέλω να μην μιλήσετε καθόλου μέχρι να πούμε τους χορηγούς. Πες για να ηρεμήσει τον πρώτο. Λοιπόν, hardball, ελκύδος 8.